Αυτά λοιπόν συνέβησαν στι σφαίρε. Τώρα και πάλι αυτό για την κουβέντα. Ο κύριο Γιάννη Βαταμίδη, υποψήφιο με την παράταξη Πόλη και Πολίτη του Βαγγέλη Λαμπάκη, είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο στη Δέλτα. Καλησπέρα κύριε Καλησπέρα. Καλώ σα βρίσκω. Λοιπόν, έρχεστε από την κεντρική ομιλία που έγινε στην Άνθια. Έγινε η κεντρική μα ομιλία, τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Ε, δώσαμε έμφαση με αυτή την ομιλία στου κατοίκου εκεί τη περιοχή, οι οποίοι επλήγησαν τον Αύγουστο από την πολύ μεγάλη πυρκαγιά, αλλά και από τι πλημμύρε που είχαμε πριν από τρία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα στου κατοίκου αυτού και να του προτείνουμε πράγματα για την επόμενη μέρα γιατί εμεί θέλουμε να διοικήσουμε τον Δήμο Αλεξανδρούπολη. Ο Αλεξανδρούπολη, ο στόχο μα είναι αυτό ο κεντρικό. Σημειολογικό ήταν δηλαδή η Άνθια. Σαφώ σημειολογικό, σαφώ ότι θέλουμε να εστιάσουμε στην πολιτική προστασία, θέλουμε να εστιάσουμε στην προστασία των πολιτών μα, ιδρύοντα καταρχήν ένα γραφείο πολιτική προστασία το οποίο θα είναι στελεχωμένο με επιστήμονε, με σύγχρονη τεχνολογία θα μπορεί να προλαμβάνει καταστάσει να προφυλάσει του δημότε μα αλλά και του επισκέπτε μα και να του δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρέπει να γίνουν και παρεμβάσει όσον αφορά αυτή την προσφασία για να είμαστε και πιο εξειδικευμένοι πάνω σε αυτό που λέω. Ε, σίγουρα πρέπει να γίνουν έργα πολύ δυνατά, πολύ δυναμικά, ώστε να μην ξανακινδυνεύσει κανεί κάτοικο του Δήμου Αλεξανδρούπολη. Θέλω να πείτε, κύριε Βαταμίδη. Να σα πω κάτι. αυτά εγώ τα θεωρώ αυτονόητα. Ε... Αυτονόητα όμω δεν γίνανε. Ναι. Γιατί τα καμπανάκια έχουν χτυπήσει Πρέ, ήδη πρέπει εδώ και όμως χρόνια, να αλλά δυστυχώ δυστυχώς είναι... κινητοποίηση δεν υπήρξε. Αυτό ναι. Θέλω να μου πείτε, να το κάνω λίγο προσωπικό, γιατί είναι η τελευταία είναι μία προβλέπω νόμως, αλλά φαντάζομαι ότι όμω, από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να μιλήσετε σε κάποιο άλλο μέσο. Η ώρα είναι... Εννέα... Νομίζω πλησιάζουμε στο τέλο τη το Θέλω να το κάνουμε λίγο πιο προσωπικό. Θέλω να μου πείτε, ε, εάν η ήττα του 19 σα έκανε κάποια στιγμή να σκεφτείτε να, είτε να εγκαταλείψετε την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε να βρεθείτε σε κάποια άλλη παράταξη. Και το ρωτώ αυτό γιατί έχω δει στελέχη τη παράταξη πόλη και πολίτε να μεταπηδούν σε άλλε παρατάξει. Ε, γιατί δεν το κάνατε ε, και γιατί επιλέξατε να παραμείνετε. Ρόλο πάντα στην οποιαδήποτε απόφαση παίζει το κίνητρο που έχει ο καθένα για να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση με την πολιτική σε γενικότερο επίπεδο. Εγώ το 2014 είχα δώσει τα χέρια με τον Βαγγέλη Λαμπάκη, γιατί συμφωνήσαμε σε κάποιε βασικέ αρχέ. Ένα από αυτά τα πράγματα για τα οποία είχαμε μιλήσει και είχαμε συμφωνήσει ήταν ο αγώνα κατά των χρυσορυχείων. Μπορώ να πω ότι ο αγώνα που είχε κάνει ο Βαγγέλη Λαμπάκη δίπλα σε άλλα αξιόλογα στελέχη τη κοινωνία με είχε εμπνεύσει. Και λόγω και των ανησυχιών που έχω γενικώ για το περιβάλλον και αφού είχαμε συζητήσει διάφορα άλλα πράγματα και συμφωνήσαμε, αποφασίσαμε να έχουμε μια κοινή πορεία το 2014. να, τα πράγματα... να ανοίξω μια παρένθεση, mm -hmm. πιστεύετε ότι το ξεχάσαμε επειδή πέρασαν τα χρόνια, έχουμε ξεχάσει του αγώνε για, το, για τα ε, σαν παράταξη, εμεί δεν το ξεχνάμε. Σαν πολίτες, ποτέ. Σαν πολίτε, μας... ενδεχομένω, να έχει υπάρξει μια σχετική ύπνοση, α το πω έτσι, διότι δεν είναι πολύ ζωντανό έτσι, το ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο προσκήνιο, να γίνει κάτι. Παρασκηνιακά μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να γίνονται διεργασίε προ εκείνη την κατεύθυνση. Εμεί όμω στο πρόγραμμά μα, σαν παράταξη στην πρώτη σελίδα, όποιο το έχει διαβάσει, γιατί το έχουμε δώσει σε αρκετού συμπολίτε μα αυτέ τι μέρε, το έχουμε υπογραμμισμένο ότι συνεχίζουμε να μην διαπραγματευόμαστε την εγκατάσταση των χρυσορυχείων. Από εκεί και πέρα. Αυτέ οι βασικέ αρχέ με τι οποίε είχαμε συμφωνήσει με τον Βαγγέλη Λαμπάκη εκείνο το χρόνο, το 2014, ευωδόθηκε και ο αγώνα που είχα κάνει και εγώ προσωπικό και είχα εκλεγεί τότε και μάλιστα ο Βαγγέλη Λαμπάκη, με τίμησε χωρί να είμαστε από πριν γνωστοί, χωρί να είμαστε φίλοι, χωρί να ανήκω κάπου κομματικά και πολιτικά. Ε, νομίζω με τίμησε, κάνοντά με και αντιδήμαρχο. Ε, οπότε μέσα μου εμένα δεν έχει αλλάξει ποτέ τίποτα όσον αφορά αυτή τη σχέση με τον Βαγγέλη Λαμπάκη. Δεν έχω κάνει ποτέ δεύτερε σκέψει και τα κίνητρά μου παραμένουν τα ίδια, έτσι αγνά, όπω με την πρώτη στιγμή που είχαμε δώσει τότε τα χέρια. Ε, ποτέ δεν έκανα λοιπόν δεύτερε σκέψει, ακόμα και όταν, θα το πω σε εσά τώρα, είχα και μία πρόταση να κατέβω στην κεντρική πολιτική σκηνή στι προηγούμενε βολευτικέ εκλογέ. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα και είπα στου ανθρώπου που με τίμησαν τότε με την πρόταση αυτή, την πολύ τιμητική θεωρώ που μου κάνανε εκείνη τη στιγμή, ότι έχω δώσει τα χέρια με τον Βαγγέλη Λαμπάκη και έχω αποφασίσει να είμαι μέχρι τέλου μαζί του. Μάλιστα. Γιατί Τώρα... καταρχήν με εμπνέει πάνω απ' όλα και, για τα... και γιατί ήταν ο μόνο πολιτικό, ίσω στην Ελλάδα, σε βαθμό τοπική αυτοδιοίκηση, που παρά την ήττα παρέμεινε στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, τιμώντα την ψήφο των χιλιάδων συνδημοτών που μα έβγαναν την πρώτη Κυριακή πρώτου με 38% να θυμίσω. Παρέμεινε και μα δίδαξε ο Βαγγέλης Ολαμπάκη με αυτή του την κίνηση πω δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάμε στη ζωή παρά τι όποιε δυσκολίε και πρέπει να μαχόμαστε. Αυτό μόνο θα μα κάνει καλύτερο και σαν ανθρώπου και σαν κοινωνία και αυτό πρέπει να διδάξουμε και στα παιδιά μα. Χρησιμοποιείτε... Προσάξεις... Χρησιμοποιείτε, το τελευταίο διάστημα ω το επάνωδο mm -hmm. και βλέπω στα τηλεοπτικά σποτ τι τελευταίε ημέρε ότι η εμπειρία επιστρέφει. Αν χρειαζόμασταν μόνο έμπειρου ανθρώπου, δεν θα είχαμε ποτέ εκλογέ, θα παραμένουν οι ίδιοι. Σαφώ. Εμεί γι' αυτό λοιπόν, κάναμε την αυτοκριτική μα μετά την ήττα. Αλλάξαμε κάποια πράγματα και μέσα στο μυαλό μα και μέσα στην ψυχή μα. Αναθεωρήσαμε αρκετέ καταστάσει ε, και πλέον κρατάμε την εμπειρία, όμω ανανεωνόμαστε με νέε ιδέε, με νέου ανθρώπου και έχουμε πλέον δύο κυρίαρχε αξίε στο μυαλό μα και στην ψυχή μα. Τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Γι' αυτό το πρόγραμμά μα και όσα λέμε κατά κύριο λόγο εστιάζουν περισσότερο στον άνθρωπο, στι ανάγκε του ανθρώπου, αλλά και στο περιβάλλον το οποίο λόγω τη κλιματική αλλαγή αλλάζει με ταχύτατε διαδικασίε. Όπω βλέπουμε, φυσικέ καταστροφέ μεγάλε που είμαστε πολύ μικροί πλέον να τι αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε κατά κύριο λόγο. Μιλάμε για βιώσιμη ε, καθημερινότητα, μιλάμε για κλιματική προσαρμογή θέλουμε να προσαρμοστούμε στα όσα επιτάσει το σύμφωνο των Ευρωπαίων Δημάρχων και θέλουμε μέχρι το 2050 να γίνουμε η πρώτη Ευρωπαϊκή Ήπειρο που δεν θα παράγουμε καθόλου αέρια τα οποία είναι επιβλαβή για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και κατά επέκταση για τον πλανήτη. Τα κτίρια μα θα πρέπει όλα τα δημοτικά να αναβαθμιστούν ενεργειακά, τα οχήματά μα να μην παράγουν καθόλου αέρια, διοξίδιο του άνθρακο και πολλά άλλα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα που λέμε μέσα στο πρόγραμμά μα. Πολλέ καινοτόμε ιδέε τι οποίε έφεραν οι νέοι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν στην παράταξη. Ανανεωθήκαμε κατά 83%. Όταν λέμε άνθρωπο, δεν εννοούμε όμω μόνο κοινωνικά ζητήματα, δηλαδή ανέργου, άτομα με αναπηρία κτλ. Στον άνθρωπο είναι και η καθημερινότητα. Είναι πράγματα τα οποία απασχολούν τον κάτοικο του Δήμου Αλεξανδρούπολη, το κυκλοφοριακό στην πόλη, το παρκάρισμα, η ερήμωση στην περιοχή τη Δημοτική Ενότητα Φερών. Και το χάσιμο ενό ναι. πολύ μεγάλου κομματιού της οικονομίας. Ε, και σε αυτά είναι μέσα ο άνθρωπος. Θέτετε... Αυτά, αυτά τα, τα έχετε βάλει Θέτετε στο πρόγραμμα. Θέτεται πολλά ζητήματα, τα οποία πραγματικά, αν θα μου αφήνατε να τα αναλύσω Δεν θα για χρόνο, θα χρειαζόμασταν να φτάσουμε μέχρι τα μεσάνυχτα και μετά κατανάγκη θα Έχω έπρεπε να διακόψουμε. Ε, σαφώς και όλα αυτά τα θέματα που έχετε αναφέρει, Εμπεριέχονται εδώ μέσα, υπάρχει ένα απόσταγμα πολλών ιδεών. Μιλάμε για τέσσερι πυλώνε θεματικού, οι οποίοι είναι ο ψηφιακό μετασχηματισμό, πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τι νέε τεχνολογίε και να βοηθήσουμε το δημότι να μην ε, ταλαιπωριέται καθημερινά όσον αφορά την επαφή του με το Δήμο. Θα πρέπει η καθημερινότητά του να είναι βιώσιμη, να μην ταλαιπωρούμε τον πολίτη, να τον επιβραβεύουμε όταν θα βοηθάει και αυτό στην καθημερινότητα. Αλλά μιλάμε, όταν μιλάμε για καθημερινότητα, τι εννοούμε. Ο Δημότη θέλει να έχει το δρόμο του να μην είναι σπασμένο, να μην έχει λακκούδε, να μαζεύονται τα σκουπίδια του, να είναι πολύ καθαρή, να τα πεζοδρόμια να μην είναι σπασμένα. Αυτά είναι τα βασικά πάνω στα οποία πρέπει να. Ε, εστιάσουμε στο επόμενο διάστημα. Μιλάμε για κοινωνική συμπερίληψη επίσης και όλα αυτά έχουμε δύο ενότητες εφαρμογή τις οποίες τις εφαρμόζουμε από τη μία μεριά στις μεγάλες πόλεις, στις Φέρες και στην Αλεξανδρούπολη, και από την άλλη η δεύτερη ενότητα εφαρμογή έχει να κάνει με τα χωριά μας. Προτείνουμε κάποια πιλωτικά προγράμματα, τα οποία δεν είπαμε ότι θα πλημμυρίσει από κόσμο το κάθε χωριό, ο κάθε οικισμός, όμως θα δώσουν μια τόνωση και μια ζωή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε οικισμού και ανάλογα με τα αυτά που ζητάνε οι δημότες που ζουν και παραμένουν. Και πραγματικά είναι ηρωικοί γιατί αυτές τις μέρες επισκεφθήκαμε τα χωριά και τα φώτα, δυστυχώς, τα σπίτια, τα βράδια ήταν ελάχιστα άνοιχτα. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρομερή αλλαγή. Ζητάμε λοιπόν από τον κόσμο να μα στηρίξει με την ψήφο, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα Δήμο χαρούμενο να χαίρονται οι δημότες να κυκλοφορούνε οι επισκέπτες να διασκεδάζουν να εμπειρωνούνε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε ένα βιώσουμε και καθαρό περιβάλλον και να χαίρομαστε όλοι να στηρίζουμε την τοπική αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ καλή ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. και καλή επιτυχία. Να, να είστε καλά. Λίγο δίπλα μου.